έργος το μεγαλοχώρι, σε τι στάδιο βρίσκεται και τι πρόκειται να κάνετε. Και αν θα μετά από προτάσεις θα το βοηθήσετε. Το πρώτο έργο που θέλαμε να ξεκινήσουμε όταν ήρθαμε το 19 στην Περιφερειακή Αρχή ήταν, και λόγω καταγωγής, ήταν ο δρόμος Αγιάσου Μεγαλοχωρίου. Δυστυχώς βρήκαμε ένα φάκελο τελείως άδειο, παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τη μελέτη από την αρχή, να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους, να οριμάσουμε τη μελέτη και να δημοπρατήσουμε. Πριν 2 χρόνια δημοπρατήσαμε. Ήρθανε 4 εταιρείες και υπέβαλαν προσφορά. Η Επιτροπή ανέθεσε στην πρώτη εταιρεία, στη μειοδοσία, τη μεγαλύτερη έκπτωση. Ο δεύτερος μειοδότης θεώρησε σκόπιμο να κάνει προσφυγές στο δικαστήριο, με τη νομική οδό. 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές. Αυτό καθυστέρησε το έργο. Και τελικά δικαιώθηκε ο δεύτερος μειοδότης, διότι τα δικαστήρια θεώρησαν ότι έπρεπε να το πάρει ο δεύτερος, όχι ο πρώτος. Και χαρά χαρούμενοι, πήγαμε εκεί πέρα, άρχισαν να χαράζουν το δρόμο, εγκαταστάθηκε, με χάραξε το δρόμο. Και την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος μειοδότης που είχε κάνει όλες αυτές τις νομικές προσφυγές μας γνωστοποίησε ότι λόγω της παρόδου παρελεύσεως 2 ετών οι τιμές δεν τον συνέφεραν πλέον. Όσοι είχε δικαίωμα δεν παρέτεινε την προσφορά του, όσοι το έχει νομικό δικαίωμα έχει. Τότε απευθυνθήκαμε στον τρίτο, λέει ο νόμος, να πάμε στον επόμενο μειοδότη. Πήγαμε στον τρίτο, δεν θέλησε και αυτός. Ο τέταρτος ήδη είχε αποσύρει την προσφορά του από παλιά. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που έχουμε 4 προσφέροντες για την κατασκευή του δρόμου να έχουν αποσύρθει. Τη Δευτέρα έχουμε μια σύσκεψη, μέσα στη βδομάδα έχουμε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε διάφορες σκέψεις. Ο δρόμος θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψω την περιφέρεια. Όταν την εγκαταλείψω, να μην γίνει ο δρόμος. Ναι, απλά πριν 1 μήνα είχατε κάνει λόγο για έναρξη εργασιών. Βεβαίως. Ενώ δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση και το έργο επαναδημοπρατείται από ό,τι μας λέτε. Διότι παραιτήθη ο εργολάβος. Διότι παραιτήθη ο εργολάβος, κυρία. Ναι, αλλά λέγεται ότι είχαν εκπέσει οι εγγυητικές και η υπηρεσία δεν έκανε τις αρμόδιες ενέργειες. Η υπηρεσία ήταν παρούσα, ο εργολάβος ήταν παρόν, η μηχανική ήταν παρόν και χάραξαν την έναρξη του δρόμου. Τι θέλετε να πείτε, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο εργολάβος ήταν εκεί, η μηχανική ήταν εκεί. Οι τοπογράφοι ήταν εκεί, οι κάτοικοι ήταν εκεί και εγκατέστησαν την αρχή του δρόμου. Αυτό ήταν η αρχή του έργου. Δεν καταλαβαίνετε τι θα πείτε. Και πώς ξεκινάει ένα έργο, αν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση? Ξεκινάς με το να χαράζεις το δρόμο. Μπορεί να μας πείτε. Τι θέλετε να πείτε. Τώρα το νέο έργο, πόσο θα κοστίσει? Δεν θέλετε το έργο. Γιατί μιλάτε έτσι? Δεν μιλάω έτσι. Δεν θέλετε το έργο. Δεν είπαμε αυτό. Αυτό μου λέτε. Το έργο πρέπει να γίνει. Είναι απαραίτητο για τη λέξη. Ο προϋπολογισμός τώρα θα είναι άλλος. Θα σας πω όταν είμαι έτοιμος. Τώρα δεν μπορώ να σας πω.